Έχουμε αρκετά πράγματα που είναι διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές. Καταρχήν ξεκινάει αυτό που λέμε ελληνική πίζα. Πρόκειται για εθνικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, οι οποίες γίνονται ανώνυμα. Δηλαδή, για κάθε τα παιδιά που είναι έκτη δημοτικού, που αφορά την πρωτοβάθμια, και τα παιδιά που είναι στην τρίτη γυμνασίου, αν ένα σχολείο έχει 3 τμήματα, το ένα τμήμα συμμετέχει σε αυτό. Αν ένα σχολείο έχει παραπάνω από 3 τμήματα, συμμετέχουν 2 τμήματα σε αυτό. Είναι εξετάσεις οι οποίες οι μαθητές δίνουν στο σχολείο στις 18 Μαΐου, την Τετάρτη, στο σχολείο τους. Δίνουν κάποιες εξετάσεις ανώνυμα, αυτό είναι σημαντικό, και οι οποίες χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για να βελτιωθεί η εκπαίδευση των μαθητών. Δηλαδή το Υπουργείο θα δει τα αποτελέσματα του πόσο καλά πήγαν οι μαθητές σε αυτές τις εξετάσεις και με αυτά τα δεδομένα θα τροποποιήσει τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό που δίνεται στους μαθητές, τη διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά το Υπουργείο αυτό που θέλει να δει είναι αν το επίπεδο των μαθητών συμβαδίζει με το επίπεδο των γνώσεων που θεωρούμε ότι έχουν πάρει. Έχουμε και την Τράπεζα Θεμάτων, βεβαίως. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, όπως λέγεται, αφορά τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Και η Τράπεζα Θεμάτων είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Ξέρετε, την πρώτη χρονιά όταν εφαρμόζεται κάτι δεν μπορεί να είναι ποτέ τέλειο, αλλά η Τράπεζα Θεμάτων είναι κάτι που βοηθάει στην αξιολόγηση. Δηλαδή, ιδανικά οι μαθητές από τα επόμενα χρόνια θα γνωρίζουν την Τράπεζα Θεμάτων από την αρχή της χρονιάς. Θα τη γνωρίζουν και οι μαθητές, θα τη γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί. Οπότε αυτό θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν πιο εστιασμένο μάθημα. Διευκολύνει ουσιαστικά και προσανατολίζει και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι πανελλήνιες ξεκινάνε για τα ΕΠΑΛ 2 Ιουνίου και για τα ΓΕΛ 3 Ιουνίου και τελειώνουν 16 και 17 έκτου για τα ΕΠΑΛ. Όσον αφορά τις πανελλήνιες, θα μας πείτε λίγο ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό φέτος. Αυτό που πρέπει να προσέξουν τώρα τα παιδιά είναι να ηρεμήσουν, να εστιάσουν σε αυτό που έχουν να κάνουν και να πάνε όσο καλύτερα μπορούν. Φτάνοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της φετινής σχολικής χρονιάς, πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Κοιτάξτε, ήταν μια δύσκολη σχολική χρονιά. Ήταν μια δύσκολη σχολική χρονιά γιατί είχαμε τα παιδιά 2 χρόνια εκτός σχολείων. Και αυτό το έκανε πιο δύσκολο. Έκανε πιο δύσκολο να προσαρμοστούν ξανά στο σχολείο τα παιδιά, στους κανόνες, σε όλα αυτά που έχει το σχολείο. Η τηλεεκπαίδευση ήταν ένα έκτακτο μέτρο, η οποία έγινε παγκόσμια. Η εκπαιδευτική καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά, η οποία εκκληθήκαμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους διευθυντές και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να εστιάζουμε στα θετικά και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Για τα παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ.